Λοιπόν, γεια σας και καλώς ορίσατε στο νέο Laughing Mouflon Show. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης και τούτο είναι ο πρόλογος. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγα θέματα που μας απασχολήσαν τούντες τελευταίες ημέρες. Στο πρώτο μας θέμα, ο πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Σιλούρης αποφάσισε να αποδείξει ότι η Κύπρος είναι όντως 20 χρόνια πίσω από τον κόσμο. Okay. Και έδωκε τον προϋπολογισμό του κράτους στους βουλευτές σε συντή. Συντή μαλάκα. Το 2019, την εποχή του Facebook, το social media και του cloud, έδωκε τον προϋπολογισμό σε συντή. Τούτο βεβαίως ήταν η τρίτη ιδέα του κ. Σιλούρη. Η πρώτη του ιδέα ήταν να τον στείλει τον προϋπολογισμό με περιστέρι. Και η δεύτερη του ιδέα ήταν να τον ζωγραφίσει σε τοιχογραφίες στους διαδρόμους της Βουλής. Που την άλλη, αν θέλουν οι βουλευτές να διαμαρτυρηθούν, μπορούν να το κάνουν στο προφίλ του κ. Σιλούρη στο MySpace. Ή αν θέλουν σόνι και καλά να πιάσουν τον προϋπολογισμό, μπορούν να τον κατεβάσουν με torrent που το LimeWire. Στο torrent προϋπολογισμός underscore no virus underscore I promise που τα αλήθεια .exe. Εντάξει, by the way, για όσους είσαστε πιο μητσί που 25, το συνδύαν το μητσίν το στρογγυλό το πράγμα, το, όπως την πίτσα να λέω τόσο σκληρό τσίνο. Λοιπόν, στο επόμενο μας θέμα, ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε τις τελευταίες ημέρες, τελευταίες εβδομάδες μάλλον καλύτερα, το οποίο σοκάρε την κυπριακή κοινή γνώμη. Ένα βίντεο, by the way, το οποίο έγινε πιο viral από ότι ο Herpes Party του Sinboy. Δείχνει δυο κυρίες να επιτίθενται λεκτικά και με ρατσιστικό τέλος πάντων περιεχόμενο σε μια Ρωσίδα. Α, Κύπρος. Η χώρα που είμαστε ρατσιστές επειδή νομίζουμε ότι είμαστε άσπροι. Γιατί άμα ταξιδεύουμε στην Κύπρο είμαστε η αρία φιλή. Ενώ άμα πάμε σε κανένα αεροδρόμιο του εξωτερικού είμαστε ναι, περάστε από εδώ παρακαλώ για τυχαίο τέλεχον, κανένα λόγο. Λοιπόν, ο πρόεδρος Αναστασιάδης ήσουν τα γενέθλια του, να ζήσεις πρόεδρε, happy birthday. Λοιπόν, ο πρόεδρος μας έκλεισε τα 73 του, τα μαλλιά του έκλεισαν τα 23, μακάρι να τα εκατοστήσουν και εκείνος και τα μαλλιά του. Τα 73 χρόνια βασικά ή όπως το λέει ο Λυσσαρίδης, θυμάστε τον καιρό μου ήταν μητσί. Λοιπόν, ο πρόεδρος ο οποίος είχε μια πλειάδα προβλημάτων τώρα τελευταία έφυγε από το Νέα Νιόρκη όταν το αεροπλάνο του εχάλασε, το ιδιωτικό του αεροπλάνο εχάλασε ένα νεμοθώρακα και αναγκάστηκε να στραφεί πίσω και μάθαμε ότι ο πρόεδρος χρησιμοποιεί ιδιωτικό αεροπλάνο γιατί δεν το ξέραμε ενός τότε. Λοιπόν, ο άνθρωπος μιλούμε ότι ήταν ήδη μέσα σε ένα σκάνδαλο που είχε να κάνει με, που είχε να κάνει με λεφτά και το δικηγορικό του το γραφείο, οπότε στην ουσία ερίσκαρε την υγεία του να πάει με το ιδιωτικό αεροπλάνο το οποίο χάλασε ο ανεμοθώρακας, okay. Ερίσκαρε το legacy του γιατί ήταν ήδη μέσα σε σκάνδαλο μόνον και μόνον για να μην πάει με αεροπλάνο της γραμμής. Εντάλλως καταλάβατε ο άνθρωπος που πήγε μια φορά με Ράια Νέαρα, never again. Νιώθω σε πρόεδρε, εγώ καταλαβαίνω σε απόλυτα. Πάω Λονδίνο τα Χριστούγεννα και αν είναι να πετάσω με Ράια Νέαρ, προτιμούν από κολυμπώντας. Bon. Anyway, τούτο δεν ήταν το μοναδικό πρόβλημα που είχε ο πρόεδρος τώρα τελευταία. Φυσικά, οκ. Δεν ήταν το μοναδικό πρόβλημα πέραν του Κυπριακού, το ότι οι τουρκικές φρεγάτες κάνουν κρουαζέρα μες στην ΑΟΣ, ότι οι κοινωνικές ανισότητες όλο ένα και αυξάνονται και ο κόσμος φτωχοποιείται. Τούτα σοβαρά θέματα. Εντάξει, αν θέλετε σοβαρή εκπομπή, σοβαρό περιεχόμενο, είσαστε σε πολλά λάθος τόπο. Είσαστε σε πολλά λάθος τόπο και χρόνο. Όπως τον Ελαμίτη σε φεστιβάλ της Εδώνα. Λοιπόν, anyway, ο πρόεδρος ήταν αντιμέτωπος με μια PR καταστροφή όταν ο γαμπρός του είχε ντυθεί ανέπνευση. Και ιδέα, και thank you by the way για τούτο, να κάνει ένα promo βίντεο για να φέρει μεγάλο επενδυτές στην Κύπρο. Εντάξει, για να φέρει ξένο κεφάλαιο. Και έκαμε το βίντεο του μες στη χλειδί, μαλάκα. Μες στη χλίδα. Έκαμε cruising στον παραλιακό της Λεμεσού, μες στη Μαζεράτη του. Ύστερα έφυγε μες στο υπερπολιτελές του διαμέρισμα για να μας μιλήσει, να μας πει ελάτε στη Λεμεσό να επενδύσετε. Εντάξει. Και πέσαν πάνω του να του φαν τον άνθρωπο, γιατί λέει έκαμε βίντεο για πλούσιους ενώ ο κόσμος φτωχός. Κάστε σοβαροί, ρε μπίθουλες. Ρε πλέμπες που μου εφάτε μια φορά σούσι και νομίζετε ότι γίνετε άνθρωποι. Σάστε σοβαροί. Ναι ρε κάμε βίντεο για τους υπερπλούσιους ρε ο άνθρωπος. Τι τους θέλετε να τραβήσει, δεν θέλετε να τραβήσει ανθρώπους που θέλουν λεφτά. Αγνόησε τον Μέσον Κύπριο. Είναι τέλος ήταν να κάνει το βίντεο του για τον Μέσον Κύπριο ρε αδελφέ για να του κάνει απ' πώς ήταν να το κάνει. Ήταν να ήταν κάπως ναι γεια σας.
κάνουμε cruising στον παραλιακό της Λεμεσού. Είμαι μέσα στο Toyota Yaris μου. 10 άλογα φυσικά, γιατί έμπασε το να βάλω μπεζίνα. Είπα μου, αλλά actually είναι δικό μου, είναι της τράπεζας, γιατί χρωστώ το κόμμα. Τώρα βρίσκομαι μέσα στο λιτό μου στούτιο, το οποίο δεν νοικιάζω γιατί έμπα στο λεφτά να αγοράσω και νοικιάζονται τα νοικιά στη Λεμεσό. Actually, λίγο box από τη Λεμεσό γιατί μπορώ πια και με διαμέρισμα πλάτρες, βασικά. Οπότε έτσι ήταν το βίντεο για τον απλόν, για τον απλόν τον κόσμο. Oh, και πριν να κλείσουμε, έχουμε έναν κοινωνικό μήνυμα από τον Δήμο Λεμεσού. Αν θα πείτε, ελάτε να σχεδιάσετε ποδηλατόδρομους. Έχουμε σας ανάγκη.